Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Οικουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μίτη. Καλησπέρα στους φίλους και θεατές. Θα τραγουδάμε από εδώ και στο εξής εμείς το Παρασκευή, γιορτή και σχόλη. Θα παραφράσουμε λίγο το Κυριακή ή όχι? Υπήρχε γιατί, και σήμερα φόρτος εργασίας από τη δική σου την πλευρά. Ξέρεις γιατί? Γιατί ναι, σήμερα, επέτρεψέ μου λίγο πριν ξεκινήσουμε τη θεματολογία, να πω ότι όλη μέρα από το πρωί οι συνομιλίες τουλάχιστον οι δικές μας έχουν να κάνουν με τις εορτές Σουλίου την Κυριακή, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και της κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου, της Προέδρου της Επιτροπής 1821-2021. Τα είπες αυτά στο Δελτίο Ειδήσεων, απλά έχουν προκύψει κάποια, το πρωτόκολλο αν θέλεις, αυτό το οποίο θα τηρηθεί, και είχαμε όλη την ημέρα κάποιες δυσκολίες και κάποια έτσι, διευθέτηση ζητημάτων. Γι' αυτό λέω αν ήταν σήμερα η δική σου ημέρα καλή. Θα πω μόνο όσον αφορά το πρωτόκολλο και την τήρησή του, ότι είναι θλιβερό και λυπηρό και απογοητευτικό να διαπιστώνουμε εμείς οι απλοί πολίτες, τους κρατούντες, τους ασκούντες εξουσία, οι οποίοι είναι προσωρινοί και με ημερομηνία λήξη, αλλά δεν έχουν ακούσει ποτέ κάτι για τον αγάφωνα και των αρχόντων και των τριών δήμεμνίστεν, το να γίνεται ολόκληρη συζήτηση και το, για αυτό περί του πρωτοκόλλου, δηλαδή ποιος θα είναι, ποιος θα απολογηθεί, ποιος θα καταθέσει στεφάνι, θα τρίζουν τα κόκαλα. Αν θα μπει μέσα κάποιος, δεν θα μπει κάποιος μέσα, τα τηλεοπτικά συνέργεια κτλ. Δίκοι θα τρίζουν τα κόκαλα των αρχαίων, των προγόνων μας, ηρώων σουλιωτών, οι οποίοι κράτησαν το Σούλι ελεύθερο, απόρθητο προπύργιο ελευθερίας, το μοναδικό στο τσιφλίκι του Αλή Πασά, και έδωσαν μαθήματα έτσι, ελευθερίας, και αποτέλεσαν και τον πρόδρομο της επανάστασης που ακολούθησε μετά, με την ηρωική έτσι, πράξη ανατίναξης του κουγγίου από τον καλόγερο Σαμουήλ, έτσι. Όταν από εκεί ψηλά που είναι βλέπουν να συζητάνε περί όνου σκιάς. Mm-hmm. Να διλύσουν τον κόνοπα και να καταπίνουν την κάμιλο. Έτσι. Για το ποιος θα προηγηθεί, ποιος θα καταθέσει στεφάνι, αν θα καταθέσουν δύο ή τρεις, σε μια περίοδο που δυστυχώς η συμμετοχή θα είναι περιορισμένη έως μετρημένη στα δάχτυλα των δύο χειρών, ναι. Λόγω των μέτρων της πανδημίας. Ναι. Θυμάσαι παλιά, λέγαμε, υπήρχε το σύνθημα εδώ στην Δημοκρατία κάθε φορά τέτοια εποχή, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σούλι. Αν δεν οδηγούν σήμερα όλοι οι δρόμοι στο Σούλι, γιατί δεν μπορεί να πας λόγω πανδημίας. Και τώρα ασχολούμαστε με το πρωτόκολλο, αν θα προηγηθεί η πρόεδρος Δημοκρατίας, αν η Γιάννα Αγγελοπούλου θα καταθέσει στεφάνι, εάν ο Δήμαρχος, δηλαδή αστιότητες. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Συνεπώς, επειδή έκανε αναφορά σε μένα, δεν με απασχόλησε καθόλου το θέμα, μα καθόλου. Δεν ξέρω, αν εσύ έχεις τέτοια γούσα, δυστυχώς σου πρόβλημα. Τι ας πω εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα τοπικά θέματα, να πάμε σε μία διεθνή, μία παγκόσμια έκθεση πρωτοβουλίας για τη διακίνηση ναρκωτικών. Και όποιος νομίζει ότι δεν αφορά τη χώρα μας, είναι γελασμένος. Διότι αφορά άμεσα την περιοχή της Αλβανίας, τη γείτονα χώρα, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Βέβαια. Αλλά και έμεσα εμάς. Φυσικά. Και περισσότερο έμεσα την Ήπειρο. Τη δική μας περιοχή. Γιατί γειτονιάζομαι άμεσα. Έτσι είναι δίπλα μας. Λοιπόν, τι λέει η έκθεση αυτή, αγαπητή Βίκη? Για όσους πίστευαν ότι επί Ράμα, επί σοσιαλιστή πρωθυπουργού, στην Αλβανία, και αν θυμάστε την πρώτη φορά που εξελέγει ο πρωθυπουργός, έκανε κάποιες θεαματικές εκεί σκηνοθετημένες κινήσεις με, εκεί στα, πώς λέγεται, στο Λαζαράτι, έτσι, ναι, στο χωριό που είναι ο κλασικός, χαρακτηριστικός, χασισότοπος. Λοιπόν, όλο το χωριό είναι σπαρμένο με χασίς, με χασισόδεντρα. Και όλοι οι κάτοικοι εκεί ζουν από την εμπορία ναρκωτικών.
Είχε κάνει λοιπόν στην αρχή αυτή τη μεγάλη εξόρμηση ο Έντι Ράμα για να αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως που θέλει να γίνει μέλος η Αλβανία ότι εμείς είμαστε κατά της διαφθοράς, κατά της πάταξης και τα λοιπά, υπέρ της πάταξης της διαφθοράς, κατά το ναρκωτικό κτλ. Άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό ήταν για κινήσεις εντυπωσιασμού και επιονιακά πυροτεχνήματα και μόνο. Με αποτέλεσμα σήμερα, τόσα χρόνια μετά την εξουσία, μετά την παραμονή στην εξουσία του Έντι Ράμα και την πρόσφατη, υπενθυμίζω, προ δύο εβδομάδων επανεκλογή του εκ νέου στον πρωθυπουργικό στόχο της Αλβανίας, σύμφωνα με την έκθεση Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Αλβανία κατέχει την πρώτη θέση στα Βαλκάνια. Παρακαλώ, πρόσεξε. Ναι. Και να σου δώσω ένα νούμερο ότι το 2019 συνολικά στα Βαλκάνια κατασχέθηκαν και μιλάμε τώρα για σκληρά, αν και είναι αδόκιμος ο όρος, δεν μιλάμε για χασίς, μιλάμε, ένα ενδεικτικό νούμερο θα αναφέρω για οικονομία χρόνου, ότι το 2019 η αστυνομία κατέσχεσε σε όλες τις βαλκανικές χώρες συνολικά 255 κιλά ηρωίνης, από αυτά τα 200 και πλέον, πρόσεξε σου λέω, καταλαβαίνεις, μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα, αφορούσε την Αλβανία. Και είναι αυτά τα οποία κατασχέθηκαν. Πιστεύεις ότι είναι μόνο αυτά? Όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Προφανώς και όχι, έτσι. Αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω είναι ένα ολόκληρο παγόβουνο. Αυτά με την Αλβανία, της οποίας τα λιμάνια επίσης φέρεται να προσεγγίζουν πλοία από άλλες χώρες, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, έτσι. Και να πούμε ότι η κάναβη είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός. Στην κάναβη, όσον αφορά την κάναβη, συγγνώμη, η Αλβανία είναι η πρώτη παραγωγός σε παραγωγή, το παραγωγή βάλω σε εισαγωγικά, στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν τη χαρακτηρίζαμε ως Κολομβία των Βαλκανίων, νομίζω ότι δεν θα πήγαμε από την πραγματικότητα. Βέβαια, στην Κολομβία υπήρχε και ένας Εσκομπάρ. Δεν ξέρω αν στην Αλβανία σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά με άλλο όνομα. Αυτά γιατί είναι δίπλα μας και μας αφορούν άμεσα, γιατί έρχονται και τα διακρίνουν εδώ πέρα, παρά την πολύ καλή δουλειά που κάνουν με κίνδυνο της ζωής τους. Το λέμε για μια ακόμη φορά, οι άντρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, των τμήματων μάλλον δίωξης ναρκωτικών και της Εσπρωτείας και του νομού Ιωαννίνων, οι οποίοι καθημερινά δίνουν μάχες, αλλά είναι μια μάχη άνηση δυστυχώς. Έτσι, για να έχω μια εικόνα για τον εκδημοκρατισμό της Αλβανίας, που κατά τα άλλα θέλει να γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, Βαγγέλη μου, πάμε στην περιοχή των Σιβώτων, στα Σίβωτα, και να δούμε τι γίνεται εκεί με τα αυθαίρετα. Έχεις χύσει πολύ μελάνη γράφοντας για το θέμα αυτό, και δεν είναι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια συνεχώς επανέρχεσαι με καινούργια ρεπορτάζ, με καινούργια δημοσιεύματα. Υπάρχει αποτέλεσμα ή τζάμπα κόπος? Το ζήτημα, Βίκη, δεν είναι ότι επανέρχομαι εγώ. Ναι. Και έχω συγκρουστεί, έχουμε χαλάσει σχέσεις φιλικές, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Πόσο με ενδιαφέρει. Ενοχλήθηκαν κάποιοι πολιτικοί, γιατί κάποιοι πολιτικοί και εδώ τοπικά φέρουν την ευθύνη, έτσι, και αυτοδιοικητικοί. Κάποιοι δήμοι, για παράδειγμα ο Δήμος Οικουμενίτες, έχει πολεοδομία, ναι ή όχι? Είναι ο μόνος Δήμος της Πρωτεία που έχει πολεοδομία. Δεν είναι μόνο ευθύνη της κεντρικής εξουσίας, είναι και του Δήμου. Τι κάνει? 0-0. Το εξωφρενικό είναι, δεν πειράζει, ας εκτέθηκα εγώ, ας συγκρούστηκα, ας έγινα κακός. Με αφήνει παγερά αδιάφορο. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η προκλητική συμπεριφορά κάποιων εντυμότατων κυρίων με λευκά κολάρα στα Σίβωτα, που έχουν αυθαίρετες κατοικίες, βίλες δίπλα στη θάλασσα, το έχουμε πει άπειρες φορές, να σκάει το κύμα πάνω στην πόρτα που βγαίνουν. Δηλαδή, αυτοί δεν χρειάζεται καν να φορέσουν μαγιό. Δεν ξέρω αν φοράνε καν μαγιό, γιατί είναι και κάποιες βίλες σε απομονωμένες περιοχές. Μπορεί να κάνουν και γυμνισμό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κάθε υπουργός που αναλαμβάνει είναι ξεφτύλα του ελληνικού κράτους. Κάθε αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος από το 2010 που ασχολούμαι συστηματικά με το θέμα αυτό, με όλες τις κυβερνήσεις. Μία από τις ρυθμίσεις που υποτίθεται φέρει είναι η κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Τελευταίος ο κύριος Χατζηδάκης πριν γίνει υπουργός, τι είναι τώρα, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Εργασίας. Ναι, μπράβο. Πριν από λίγο καιρό. Ο κύριος Μουσούτας το είπε. Πώς? Το κοντρόλος, είναι καλά, πες.
Συνέχισε. Καλά, τον ευχαριστούμε τον κύριο Μουσούντα. Λοιπόν, δεσμεύτηκε. Και αυτός, πριν από κάποιους μήνες, το θυμάσαι. Ναι, ναι, το θυμάμαι, 20, ναι. Ότι μέσα στο 20... Α, συγγνώμη, το είπε μετά τις εκλογές, όταν ανέλαβε. Ναι. Ότι μέχρι τέλος του 2020 δεν θα υπάρχει, ή θα νομιμοποιηθούν όλα τα αυθαίρετα, θα γκρεμιστούν, έτσι. Ιούνιος του 2021 τι έχει γίνει? Ιούνιος του 2021, έλα μια βόλα να σε πάω στα σύμβατα, να σου δείξω προκλητικές πραγματικά, έτσι, αυθαίρετες κατασκευές, που δεν χρειάζεται να είσαι ειδικό να καταλάβεις ότι είναι αυθαίρετη. Ναι. Δηλαδή, όταν. Συγγνώμη, ο γυαλός και η παραλία υφίσταται, προβλέπεται, ναι ή όχι? Βεβαίως. Μπορεί να χτίσει τον γυαλό και στην παραλία? Όχι. Έλα, σε πάω λοιπόν εγώ σε βίλα που ανοίγει την πόρτα και, και αμέσως το πόδι σου μπαίνει στη θάλασσα. Έλα να σε πάω. Και λέω, αυτό το πράγμα δεν το βλέπει κανείς. Και καλά από την κεντρική εξουσία. Από εδώ τοπικά η πολεοδομία τι κάνει? Η δημοτική αρχή τι κάνει? Να τα έχουμε καλά, να μην χάσουμε ψήφους, να μην χάσουμε ψηφαλάκια για να επανεκλεγούμε? Αν δεν σε γράφει ιστορία έτσι. Από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου ισχύει κάθε χρόνο η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας, Βαγγέλη. Το ζήτημα αυτό που με απασχολεί κάθε χρόνο τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έχει να κάνει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τα οποία βρίσκονται κυρίως εντός του αστικού ιστού, οποιασδήποτε πόλης και τοπικής κοινότητας. Και γι' αυτό το θέμα κάθε χρόνο υπάρχουν επιστολές προς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων προκειμένου να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Δεν ξέρω όμως αν το αποτέλεσμα αυτό ικανοποιεί φορείς και πολίτες. Λοιπόν, άκου, Λοΐς. Σωστά, όπως είπες, αρχίζει η αντιπυρική περίοδος. Να σου υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες ακόμα τα αποκαίδια καίνε, έτσι. Είδες τι έγινε στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο. Εδώ υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα την οποία, αν δεν θέλουμε να τη δούμε κατάματα, στροφοχαμηλίζουμε και ομφαλοσκοπούμε. Και λένε οι Δήμοι, εμείς στείλαμε χαρτιά και τελείωσε η αποστολή μας. Και έρχεται η περιοριστική και λέει στους Δήμους, αλλά η περιοριστική είναι υπηρεσία με άλλη δομή, έτσι, έχει με ιεραρχία, ξέρεις, είναι διαφορετικό σώμα, έτσι, δεν είναι αιρετή όπως η Δήμαρχη. Και λέει, ναι κύριε Δήμαρχη, στείλατε χαρτιά, αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν στο πηλίκον, διότι από τα 10 χαρτιά που στείλατε, για παράδειγμα, σε κατοίκους περιοχών που έχουν ιδιόκτητους χώρους και δεν αφαιρείται κανείς διοκτησία τους, όπου αναφύονται χορτάρια που εγκυμονούν κινδύνους για πρόκληση πυρκαγιών, όπως πολύ σωστά είπες, μέσα στους αστικούς ιστούς, δηλαδή μέσα σε χωριά που αν γίνει κάτι θα γίνει παρανάλωμα το πυρός, δεν τα κόβουν, δεν τα καθαρίζουν. Γιατί δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν ενδεχομένως κάποιον, γιατί κάποιοι είναι υπερήλικες και δεν μπορούν, γιατί αδιαφορούν. Ναι, γιατί αλλά δεν τα πρόστιμα πιάζει, που προβλέπονται είναι τσουχτερά, οπότε μετά θα αναγκαστούν. Ποιο πρόστιμο, φέρε μου εσύ, αν μου φέρεις ένα πρόστιμο από Δήμο, το οποίο επευλήθηκε και πληρώθηκε από Δημότη, εγώ πραγματικά θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη από τον Δήμαρχο αυτό και θα πω μπράβο, αυτό είναι Δήμαρχος. Στέλνονται χαρτιά σε όλους, οι ελάχιστοι ευσυνείδητοι τα κόβουν πράγματι τα χόρτα. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν τα κόβει, με αποτέλεσμα να είναι βόμβες μέσα σε αστικούς ιστούς, μέσα σε χωριά και σε πόλεις, και ουέ και αλίμονο εάν προκύψει πυρκαγιά. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχει πληρώσει κανείς πρόστιμο. Και ο Δήμος, θέλοντας να κάνει, ο κάθε Δήμαρχος να κάνει την πολιτική του, και όπως έλεγα και με τα σύμβατα, προηγουμένως τα σύμβατα, να έχει καλές σχέσεις με τους δημότες, δεν θέλει τώρα να επιβάλλει πρόστιμο, γιατί αύριο μεθαύριο θα παρατήσει την ψήφο. Θα του πει, εσύ μου ζητάς ψήφο, εσύ μου ζητάς πρόστιμο. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Ας είμαστε ειλικρινείς και ας το παραδεχτούμε. Λοιπόν. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά, ως προμηθείς και όχι ως επιμηθείς, γιατί αν αύριο μεθαύριο εκδηλωθεί μια πυρκαγιά και γίνει κάποιο χωριό ή κάποια πόλη παρανάλωμα του πυρός, θα ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες. Εμείς απλά το επισημαίνουμε, επειδή όπως σωστά είπες και εσύ, άρχισε η αντιπυρική περίοδος, τελειώνει ήδη ο Μάιος, οι θερμοκρασίες αρχίζουν και ανεβαίνουν. Είχαμε, νοπό το αποτέλεσμα στην Κόρινθο, δεν είναι μακριά, δεν έχει σημασία. Μόνο, έτσι, όχι. Αύριο που θα γίνει και εδώ πέρα, έτσι, από ξερά χόρτα, πρόσεξε, έτσι. Ναι. Γιατί, ναι. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό. Έτσι. Συνεπώς, ας αναλάβουν οι δημοτικές αρχές και όχι η περιοριστική. Δεν μπορεί να παρέμβει, το κατάλαβες. Όχι, μόνο. Ας αναλάβουν τις ευθύνες.
Να πούμε ότι αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, Ευαγγέλη, ακολουθεί η εκπομπή σου. Απόψε προσκεκλημένος. Όταν πριν από 2-3 εβδομάδες περίπου, ο μέχρι τότε πρόεδρος του Παιδιακού Συμβουλίου, κύριος Παργανάς, μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση που προηγήθηκε, ναι, με την ανταλλαγή, όπως λέει ο ίδιος στην επιστολή του, με πρωταγωνιστές αθλειοτήτων, έτσι λέει. Αυτό το λέει, το λέω εγώ, στην επιστολή του. Με την ανταλλαγή ανίκιων εκφράσεων, αγοραίων εκφράσεων στην κυριολεξία που αντιλάγησαν στο Επιφυλακό Συμβούλιο, ο κύριος Παραγανάς είχε τη λεβεδιά, την πολιτική, και να το πούμε αυτό, γιατί σπανίζουν στην πολιτική οι περιπτώσεις. Ξέρεις, πολλούς εσύ να παρετούνται από αξίωμα και σε κεντρικό επίπεδο και σε περιφερειακό. Εδώ ο άλλος υπουργός του λένε να παραιτηθεί για λόγους ευτυχίας, φτύνουνε και νομίζει ότι έχει ψηλόβροχο. Παραιτήθηκε λοιπόν από το Περιφερειακό Συμβούλιο και κάναμε μια κουβέντα απόψε για τη λειτουργία του θεσμού, του συλλογικού αυτού οργάνου, για την παραίτησή του, γιατί τον οδήγησε, ποια ήταν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην παραίτηση αυτή, για τη σχέση του με την παράταξη Καχρημάνη και με τον Καχρημάνη, για το αν στηρίζει την παράταξη ή όχι, για το πώς βλέπει την επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με προσκήνιο, αλλά και με αρκετό παρασκήνιο, που και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Θέλω, υποθέτω, ότι συμφωνείς. Βέβαια. Καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης.